Ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Ναι, βέβαια. Βέβαια ναι. Πιστεύετε ότι οι νέοι άνθρωποι έρχονται στις ευρωεκλογές, ψηφίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στην Βουλή, στην Ευρωβουλή? Δεν έχω εικόνα για το πώς είναι οι άνθρωποι έχουν έρθει. Απλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ασκήσουμε το δικαίωμά μας αυτό, ειδικά στις εποχές που ζούμε, για να επηρεάσουμε όσο μπορούμε και εμείς τα κέντρα των αποφάσεων. Στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς με ποια κριτήρια έτσι αποφασίσατε ότι θα ψηφίσετε? Κοιτάξτε να δείτε, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς εξελίξεις και, και τις εγχώριες ανάγκες, με αυτό το κριτήριο. Για ένα καλύτερο αύριο. Ναι. Αυτό πιστεύουμε, ναι. Θεωρείτε γι' αυτό ήρθαμε. Θεωρείτε ότι η αποχή που έχουν κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ψηφίσουν, ότι δεν δίνουν το αντίθετο μήνυμα? Λάθος. Που πρέπει. Λάθος. Πρέπει όλοι να εκμεταλλευτούμε την ψήφο μας. Δηλαδή να δώσουμε αξία στην ψήφο μας. Υπάρχει αξία. Εσείς ψηφίσατε? Ψήφισα, ναι. Θεωρείτε ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να προσέρχονται και να ψηφίσουν? Εννοείται. Εσείς με τι κριτήρια έτσι αποφασίζετε να ψηφίσετε? Όλοι έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε και εάν αφήνουμε την ψήφο μας, δηλαδή τις εκλογές να πάνε στο τυχαίο, δηλαδή να πάει στο ή και να πέφτουν όπως κάνουν κάποιοι. Ναι. Μετά μην περιμένει και κανένας κάτι καλύτερο, άμα δεν πάει να ψηφίσει. Πρέπει να ψηφίσουμε. Σωστή σκέψη. Ναι. Μετά θα λένε όλοι τι κυβέρνηση είναι αυτή, πήγες να ψηφίσεις. Γιατί το άφησες στην τύχη? Μην το αφήνεις στην τύχη. Να πας να ψηφίσεις. Οι πολίτες τελικά έχουμε την δύναμη στα χέρια μας, την ψήφο μας? Εμείς έχουμε τη δύναμη, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να την πράξουμε. Νομίζω. Νομίζω ότι μάλλον υπάρχει διαφορία, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Έτσι, δεν είναι αυτό βλέπω και εγώ. Και είναι οι μοναδικές εκλογές, οι οποίες βλέπω μεγάλη αδράνεια.